Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί στον Guardian θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του σημερινού σχολιασμού και νομίζω ότι είναι ένα άρθρο που αξίζει τον κόπο να του ρίξει κανείς μια ματιά και από εκεί και πέρα να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα. Λέει λοιπόν στο Guardian το δημοσίευμα ότι σχεδόν το 1/3 των Ευρωπαίων ψηφίζουν τώρα για λαϊκιστικά ακροδεξιά ή ακροαριστερά κόμματα, σύμφωνα με έρευνα που έγινε. Ανάλυση περισσότερων από 100 πολιτικών επιστημόνων έγινε στην προκειμένη περίπτωση, όπως λέει το άρθρο, σε 31 χώρες, η οποία διαπίστωσε ότι στις εθνικές εκλογές πέρυσι το 32% των Ευρωπαίων ψηφοφόρων ψήφισε για αντικαθεστωτικά κόμματα σε σύγκριση με 20% στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και 12% μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο Ματέις Ρόουντεν είναι επικεφαλής, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, λέει πιο κάτω, και είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία κοινοποιήθηκε αποκλειστικά, λέει, στον Guardian. Διαπίστωσε επίσης ότι περίπου οι μισοί ψηφοφόροι υποστηρίζουν ακροδεξιά κόμματα και αυτό είναι το ποσοστό ψήφων που αυξάνεται ταχαίως, όπως λέει. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει μεταξύ άλλων ότι υπάρχει διακύμανση, αλλά η υποκείμενη τάση είναι ότι οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα κυρίαρχα κόμματα χάνουν ψήφους, τα αντικαθεστωτικά κόμματα κερδίζουν. Έχει σημασία, λέει, γιατί πολλές μελέτες δείχνουν τώρα ότι όταν οι λαϊκιστές εξασφαλίζουν την εξουσία ή την επιρροή στην εξουσία, η ποιότητα της φιλελεύθερης δημοκρατίας μειώνεται, λέει εδώ μεταξύ άλλων σε μια τοποθέτηση που έχει κάνει. Πιο κάτω μιλάει για μια μετατόπιση της πολιτικής της Ευρώπης προς τα δεξιά και λέει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί κάποιος να βρει το link στο description για να διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο και όπως είπα και πριν να μπορέσει βεβαίως να το αξιολογήσει ο καθένας και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Τα όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μια απολύτως λογική εξέλιξη στον κόσμο και αυτό διότι οι υποτιθέμενες φιλελεύθερες ή αν θέλετε νεοφιλελεύθερες, βάλτε όποια λέξη θέλει ο καθένας πολιτικές, μόνο φιλελεύθερες δεν ήταν και εξακολουθούν να μην είναι. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το ζήσαμε ξεκάθαρα κατά την εποχή του κορονοϊού, το ζούμε όμως ακόμα και τώρα στο θέμα των ταυτοτήτων για παράδειγμα, όπου κάποιοι αποφασίζουν για εμάς ξεκάθαρα χωρίς εμάς, το ζούμε στο μεταναστευτικό που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και βεβαίως είναι κάτι το οποίο προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Το ζούμε όμως και στο θέμα της Ουκρανικής κρίσης, ένα πολύ μεγάλο ακόμα ζήτημα με τις φιλελεύθερες, με την επιμονή των φιλελεύθερων αυτών κυβερνήσεων να στηρίζουν τον πόλεμο, να οδηγεί ξεκάθαρα σε φτωχοποίηση του κόσμου. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Και βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα αυτά είναι ότι όχι μόνο όλες αυτές οι πολιτικές έχουν αποτύχει παταγωδώς, αλλά τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο πραγματικά φιλελεύθερες είναι αυτές οι πολιτικές των υποτιθέμενων φιλελεύθερων κυβερνήσεων ανά την Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα και που αναφέρεται στον The Guardian και με αριθμούς, μας έρχεται από τον Καναδά, όπου ο πρωθυπουργός Justin Trudeau βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο στις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το συγκεκριμένο πρωθυπουργό, ο οποίος μας συστήθηκε κατά τη διάρκεια της εποχής του κορονοϊού, με τις πολιτικές του έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός Καναδά. Μία νέα πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι η αποδοκιμασία για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Justin Trudeau έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Η δημοσκόπηση έγινε από την Abacus Data και δείχνει ότι το ποσοστό αποδοκιμασίας της κυβέρνησης Trudeau αυξήθηκε κατά 4% από μόλις την προηγούμενη εβδομάδα
φτάνοντας πλέον στο 57%. Είναι το χειρότερο ποσοστό για τον Τρουντό από το 2015, με μόνο το 29% των Καναδών να δηλώνουν ότι εγκρίνουν την τρέχουσα φιλελεύθερη κυβέρνηση. Ομοίως, η προσωπική εικόνα του Τρουντό χειροτέρεψε, καθώς το 56% των Καναδών σήμερα έχουν αρνητική εντύπωση για τον ίδιο, ενώ μόνο το 27% έχει θετική άποψη. Επιπλέον, οι Καναδοί πρόθυμοι να ψηφίσουν το φιλελεύθερο κόμμα μειώθηκαν στο 42%, το χαμηλότερο από το 2015. Η έρευνα διαπίστωσε περαιτέρω ότι το 72% ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος ζωής στη χώρα. Την ίδια στιγμή το 50% των Καναδών δήλωσε ότι είναι ανοιχτό να ψηφίσει τους συντηρητικούς. Ο κόσμος θεωρεί ότι οι συντηρητικοί μπορούν να χειριστούν καλύτερα τα περισσότερα από τα κορυφαία ζητήματα και αν η επιθυμία για αλλαγή παραμείνει, θα ανέβουν εύκολα στην εξουσία όποτε έρθουν οι επόμενες εκλογές, επεσήμανε με δηλώσεις που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Abacus Data, David Coletto. Για τους συντηρητικούς, αυτοί οι αριθμοί ενισχύουν την ισχυρή θέση στην οποία βρίσκεται το κόμμα αυτή τη στιγμή, εξήγησε ο Coletto. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν θετική άποψη για τον ηγέτη του κόμματος, Pierre Poilievre, από οποιονδήποτε άλλο, πρόσθεσε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο στο σημερινό σχολιασμό, περιμένοντας βεβαίως και τα δικά σας σχόλια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις, όπως πάντα εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό που μόλις παρακολουθήσατε, subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βέβαια βάση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.